Καλημέρα σας από τη Μαλακάσα. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή το μέτωπο της Μαλακάσας, το οποίο είναι ακόμα σε εξέλιξη. Είμαστε στο χωριό, αυτή τη στιγμή είμαστε από τη δεξιά πλευρά της Εθνικής, όπως βλέπουμε την άνοδο της Εθνικής. Αυτό είναι το βουνό από την πάνω πλευρά της Εθνικής Οδού. Υπάρχουν πάρα πολλά πυροσβεστικά κύματα, μπουλντόζες, εθελοντές, πυροσβέστες εδώ στην περιοχή, οι οποίοι δεν αφήνουν να περάσει την Εθνική Οδό η φωτιά. Είμαστε περίπου στο ύψος του Μαρκόπουλου Οροπού. Αυτό που έχουμε σε μια απόσταση περίπου 4-5 χιλιόμετρα από εδώ που είμαστε, εμείς είναι σε δίδυμα την περιοχή, δεν μπορούμε να πλησιάσουμε. Είναι το σημείο που μέχρι στιγμής έχει φτάσει η φωτιά. Δηλαδή, αν κινήσω λίγο την κάμερα αριστερά, θα δούμε ότι όλη η περιοχή από εδώ είναι όλα καμένα. Είναι από εδώ από όπου ήρθε η φωτιά, αυτή τη στιγμή έχει φτάσει μέχρι το σημείο. Είναι δύσκολη η περιοχή, δεν μπορούν να επιχειρήσουν εκεί επίγειες δυνάμεις. Μόνο ελικόπτερα έρχονται κατά διαστήματα. Βλέπουμε κάποια Σινούκ και κάποια Έριξον να έρχονται και να αφήνουν νερό στην πλαγιά. Εάν κάνω λίγο zoom, θα δείτε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια νέα αναζωπήρωση. Υπάρχουν συνεχείς αναζωπηρώσεις σε αυτό το μέτωπο που βλέπετε. Τώρα στο κάτω μέρος υπάρχει πάλι άλλη μια αναζωπήρωση. Είναι ένα συνεχής παιχνίδι με το χρόνο που γίνεται αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να μην προχωρήσει η φωτιά, να μην περάσει κάτω από την Εθνική. Βοηθάει, πρέπει να πούμε, και ο αέρας, γιατί φυσάει αυτή τη στιγμή, φυσάει προς τα δυτικά. Δεν φυσάει, δηλαδή, με φόρα τέτοια, ούτως ώστε να διασπείρει τη φωτιά προς τα ανατολικά, προς την Εθνική. Η Εθνική, να πούμε ότι η εθνική οδός εδώ σε αυτό το σημείο είναι αποκλεισμένη στο παράδρομο, στον κόμβο του παράδρομου της Μαλακάσας. Δεν μας άφησαν να προχωρήσουμε. Κάνω άλλη μια κίνηση, έτσι να δείτε. Από που ήρθε η φωτιά και αυτή τη στιγμή έχει φτάσει μέχρι αυτό το σημείο. Οι ερχόμενοι εδώ από την Εθνική Οδό, τα πάντα ήταν καμένα, τα πάντα έχουν καεί. Λιγότερο ή περισσότερο η φωτιά έχει χτυπήσει όλη αυτή την περιοχή. Και ένα καναντέρ τώρα περνάει πάνω από τη φωτιά, το οποίο επιχειρεί από την πίσω πλευρά του βουνού, όπως βλέπουμε, και εκεί υπάρχουν ισχυρές, υπάρχει δυνατή φωτιά, αν κρίνω από τους καμπούς μπορώ να διακρίνω. Με το CNN3 συνεχίζουμε, θα βρισκόμαστε στην περιοχή και θα σας στέλνουμε υλικό και πληροφορίες για ό,τι βλέπουμε.